Χρυσής Αυγής διαδηλώνουν στο συνοριακό σταθμό της Νίκης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των σκοπίων και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Παίρνουν ανέμους και θα θερήσουν θύελες. Αυτό ισχύει και για το ελληνικό κράτος και για τους γυφτοσκοπιανούς. Αυτούς τους μαϊμού Μακεδόνες. Ένα λεωφορείο που μετέφερε σκοπιανούς χορευτές σταμάτησε την πορεία του καθώς ο οδηγός αρνήθηκε να περάσει στο ελληνικό έδαφος φοβούμενος επεισόδια. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αστυνομικών αρχών πως δεν θα δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, εκείνος δεν μεταπίστηκε και επέστρεψε στα Σκόπια. Σήμερα κάναμε μπλόκο στα τσιράκια της νέας τάξης στην περιοχή, στις απαταιώνες του Βαλκανίου, και αποδεικνύουμε με την παρουσία μας ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που αντιστέκονται, ενώ αντίθετα το ελληνικό κράτος, οι θεσμοί του και οι ανθρώποι του κινούνται ολόρθιοι. Για περισσότερες από 4 ώρες παρέμεινε ακινητοποιημένο στο συνοριακό σταθμό της Νίκης ένα λεωφορείο με Σκοπιανούς, οι οποίοι επιθυμούσαν το βράδυ να παρακολουθήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Μελίτη. Του εισαγγελέα Κοζάνης οι διαδηλωτές πίστηκαν να σταματήσουν τη συγκέντρωση και ένα δεύτερο λεωφορείο με χορευτικό συγκρότημα από τα Σκόπια πέρασε τελικά τα ελληνοσκοπιανά σύνορα. It's my 25th time entering Greece in the last 14 months. Never before I was waiting longer than 2 minutes at the border. Yesterday we lost the whole day. Στο παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία στη Μελίτη, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος επανέλαβε πως δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης πάντως προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και έκανε λόγο για ύπαρξη ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια. Κύριοι, θέλουμε αναγνώριση της ελληνικής και ελληνοβρακικής μειονότητας που υπάρχει μέσα στη χώρα τους και υπάρχει και μέσα στο μοναστήρι. Εμείς εδώ οι Αφρίδες είμαστε Έλληνες και πολλοί Έλληνες και μπορώ να πω περισσότερο Έλληνες από τους πιο παρακάτω και επομένως εδώ δεν υπάρχουν μειονότητες. Πρώτες ώρες οι κάτοικοι του ακριτικού χωριού απόλαυσαν τα τραγούδια των τοπικών συγκροτημάτων χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούν εδώ στην ακριτική αυτή, στο ακριτικό αυτό χωριό, να παίζουν με το υψηλό φρόνημα των κατοίκων. Δεν πρέπει να δημιουργούμε τέτοια αγωνία και τέτοια ανησυχία. Εμείς φυλάτουμε θερμοπύλες στα σύνορα, τα φυλάμε τα σύνορα πάρα πολύ καλά για να είναι ήσυχοι όλοι οι Έλληνες γι' αυτό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται απόψε με τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος που ήρθε από τα Σκόπια. Yeah.